Να καλημερίσουμε τον εκτελεστικό διευθυντή του ΠΑΣΙΚΑΦ, Νικόλα Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα όχι υπό την ιδιότητα του υποψήφου Ευρωβουλευτή, έτσι με την ΕΔΕΚ. Τα αφήνουμε λίγο αυτά γιατί προκύπτουν και άλλα σημαντικά στον τομέα της υγείας και δι' στον καρκίνο την εθνική στρατηγική. Συζητήσαμε πάμπολες φορές για την αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Πέρσι ήταν εκείνη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κατά πόσον θα μπει κονδύλι, δεν θα μπει. Αν θυμάστε και εκείνη την αντιπαράθεση της τέως Υπουργού Υγείας με τον νυ Υπουργό Οικονομικών και τι προκύπτει τώρα. Έχει εγκριθεί στον προκρατικό προϋπολογισμό ένα κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων για τη σύσταση ακριβώς αυτού του Ινστιτούτου Καρκίνου. Να μας εξηγήσετε, κύριε Φιλίππου, λίγο να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το Ινστιτούτο, τι διαφορετικό θα κάνει, διότι ακούγοντας τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ειρήσει τον παρόν θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή σε πολύ λίγο, φαίνεται να λέει κάτι για μια διέμφυση του Υπουργείου που ουσιαστικά θα κάνει ότι θα κάνει αυτό το Ινστιτούτο που είναι ανεξάρτητο. Αλλά αυτός δεν είναι ο σκοπός, να είναι κάτι μόνο του ανεξάρτητο. Να πούμε κιόλας έχει από το 21 που έχει και πρόεδρο, Δέλτα Σίγμα αυτό. Άρα πώς θα μπορεί να λειτουργεί με πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο και να υπάγεται σε μια διεύθυνση του Υπουργείου. Άρα έτσι απλά, κύριε Φιλίππου, εξηγήστε μας τι είναι το Ινστιτούτο και γιατί θέλει τόσα εκατομμύρια. Μιλάμε για υποδομές, γιατί? Πάρα πολύ απλά να εξηγήσω ότι αυτό το Ινστιτούτο θα έχει την ευθύνη την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο. Έχουμε μια Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο η οποία... έχω λίγη επιστροφή. Να το διορθώσουμε, ναι. Τώρα δεν σας ακούμε εμείς, κύριε Φιλίππου. Εντάξει, τώρα νομίζω με ακούτε. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα σημαίνει ότι μάλλον μιλώ. Τώρα με ακούτε? Μια χαρά. Ευχόμαστε και εμείς να μην μας ακούτε διπλά. Για να εξηγήσουμε έτσι απλά τι είναι αυτό το Ινστιτούτο, κύριε Φιλίππου. Πάρα πολύ απλά. Επομένως, έχουμε μια εθνική στρατηγική. Είχε δημιουργηθεί το 2010. Επικαιροποιήθηκε το 2019. Αυτή η εθνική στρατηγική τι λέει? Λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο διαχείρισης του καρκίνου στην Κύπρο. Mm-hmm. Ξεκινώντας από την έρευνα που αφορά τον καρκίνο, τη θεραπεία και το πώς αξιοποιούμε όλες τις ογκολογικές δομές που υπάρχουν στον τόπο μας, το κομμάτι της πρόληψης, τα πληθυσμιακά προγράμματα, η έγκαιρη διάγνωση, η ανακουφιστική φροντίδα, η μεταθεραπευτική στήριξη και η αποκατάσταση. Επομένως, ο ΠΑΣΙΚΑΦ έχει δουλέψει από το 2016 πολύ μεθοδικά για αυτό το κομμάτι. Έχουμε έρθει σε επαφή με αντίστοιχα τέτοια εθνικά ινστιτούτα, κυρίως λάβαμε υπόψη το καναδικό και το γαλλικό, mm-hmm. και έχουμε ετοιμάσει μια πρόταση προς την Εθνική Επιτροπή, όπου λέγαμε ξεκάθαρα ότι χρειάζεται η Εθνική Επιτροπή να μετεξελιχθεί σε αυτό το Ινστιτούτο και να δουλέψει ανεξάρτητα. Είχαμε τότε εισηγηθεί ότι θα μπορούσε να είναι είτε οργανισμός δημοσίου δικαίου είτε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος θα λάμβανε χρηματοδότηση και εντολή από το Υπουργείο Υγείας βάσει ενός στρατηγικού πλάνου. Μάλιστα. Όπως έχω αναφέρει, για σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής. Ναι. Η προτινόμενη δομή που είχαμε πει όσον αφορά αυτόν τον οργανισμό θα αποτελεί το από μια οργάνωση όπως αντίστοιχους οργανισμούς δημοσίου δικαίου με εκτελεστικό διευθυντή και διευθύνσεις διάφορων τμήματων. Κάτι αντίστοιχο με τον ΟΚΙΠΗ, τον ΟΑΗ, λέτε? Κάτι αντίστοιχο, αλλά πολύ πιο μικρό. Ναι, δεν χρειάζεται να μιλούμε για πολλά. Η δομή άτομα, του όμως έτσι θα ήταν ομάδα. Κάτι αντίστοιχο, η δομή. Ασχέτως του προσωπικού. Η δομή του θα ήταν κάτι αντίστοιχο και η ευθύνη του θα ήταν ακριβώς πέρα από την υλοποίηση της στρατηγικής, σίγουρα και η συνεχής επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση για να λαμβάνει υπόψη και όλα τα νέα δεδομένα που έχουμε να διαχειριστούμε. Στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, έχουμε πλέον Γενικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά του καρκίνου. Έχουμε βιώσει όλη την εμπειρία μέσω και της πανδημίας. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια
που αφορούν όχι μόνο την έρευνα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν και είναι και ακόμα ένας ρόλος αυτού του Ινστιτούτου να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια για να μπορέσει να δημιουργήσει και δομές αλλά και προγράμματα σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής. Ναι. Άρα τώρα πάμε στο οικονομικό, διότι αντιλαμβάνομαι είναι χρήμα δημόσιο, το οποίο θα πρέπει, αν θέλετε, να δαπανηθεί σωστά. Τώρα έχει εγκριθεί ένα κονδύλι 1,2 εκατομμύριων. Αυτό σε τι χρειάζεται όλα αυτά τα χρήματα, για να υπάρξει κάποια κτηριακή εγκατάσταση, να πληρωθούν αυτοί που θα διοριστούν? Κυρίως μιλούμε ακριβώς για τη στελέχωση και ακριβώς σύμφωνα και με τις προτάσεις που είχαμε κάνει τότε για το Εθνικό Ινστιτούτο, υιοθέτησε η ίδια η Εθνική Επιτροπή και εμπλούτησε αυτές τις προτάσεις και βάσει αυτών των προτάσεων πλέον της Εθνικής Επιτροπής έχει εκπονηθεί μια μελέτη από έναν εξάρτητο συμβουλευτικό οίκο, ο οποίος ακριβώς τα έχει βάλει όλα κάτω, τα έχει μετρήσει, έχει προτείνει και συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και ακριβώς πώς θα γίνει η διάθεση αυτών των κονδυλίων πέρα από τη στελέχωση, την υποδομή και την εφαρμογή και κάποιων προγραμμάτων. Μάλιστα, μια καινοτόμα εισήγηση που είχαμε κάνει και που δεν το έχουμε δει να ισχύει σε άλλα Ινστιτούτα, αλλά στην Κύπρο λόγω και του μεγέθους θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι και η ενσωμάταση του υφιστάμενου αρχείου καρκίνου που τώρα δουλεύει και υπάγεται κάτω από το Υπουργείο Υγείας, η ενσωμάτωση του στο Εθνικό Ινστιτούτο. Και άρα αυτό θα είναι κάτι συντονιστικό, κύριε Φιλίππου. Αυτό που λέει δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να είναι και πιο οικονομικό ενδεχομένως και να μην χρειάζεται κάτι διαφορετικό, να υπάγεται δηλαδή κάτω από μια διεύθυνση του Υπουργείου? Δυστυχώς όχι, δεν μπορεί. Ναι. Και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη αυτή η άποψη ότι πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη δομή. Γιατί? Ναι. Γιατί πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους που είναι στον καρκίνο στην Κύπρο, τους συνδέσμους των ασθενών, αυτούς που παρέχουν τους παρόχους ογκολογικών υπηρεσιών, τα πανεπιστήμια που κάνουν έρευνα πάνω σε θέματα καρκίνου. Άρα μιλούμε για μια δομή η οποία πρέπει να είναι εξάρτητη, πρέπει να αποτελείται από όλη την ογκολογική και όχι μόνο κοινότητα και την ερευνητική, να έχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα καθορίζει τη στρατηγική και τους όρους εντολής και μετά να έχει και την δυνατότητα να λειτουργήσει ευέλικτα και ανεξάρτητα και για να μπορέσει να υλοποιήσει διάφορα πλάνα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθούν κάτω από τις δομές του Υπουργείου, αλλά και να μπορέσει να καθορίσει και το όλο σύστημα και το πώς θα λειτουργούμε και πώς θα εργαζόμαστε. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν αφαιρεί αρμοδιότητες και ευθύνες του Υπουργείου Υγείας σε σχέση και με την εποπτεία. Δηλαδή να ξέρουν οι ασθενείς τώρα στην Κύπρο, γιατί αν θυμάμαι η Εθνική Στρατηγική είχε τότε, όταν έτσι ήταν η πρώτη στόχη και για γραμμικούς επιταχυντές, αν θυμάστε και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και λοιπά, πράγματα που έπρεπε να γίνουν στη βάση και των όσων ανέφερε η Αυστραλία εμπειρογνώμονας, αν θυμάμαι καλά, την καταγωγή της, δεν θυμάμαι το όνομά της, και πολλά άλλα πράγματα, κύριε Φιλίππου, και ψηφίστηκε αυτό το Ινστιτούτο με τη στρατηγική, έτσι, ως ένα κάτι ανεξάρτητο, γι' αυτό και έχουμε διορισμό και Προέδρου αυτής της Επιτροπής. Επανέρχομαι στην ανάγκη να ελέγχει το Υπουργείο ότι γίνεται στα διάφορα ογκολογικά κέντρα και στα νοσηλευτήρια και στις δομές, αλλά και έλεγχο στους φίλους νότιες οργανώσεις, όπως ο ΠΑΣΙΚΑΦ και άλλοι που έχουν εισόδημα και από φιλανθρωπικά και άλλος πώς. Με σκοπό, η ουσία ποια είναι? Να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα του καρκίνου. Αυτός που πάει στο νοσοκομείο να είναι το ίδιο με αυτά που πάει στο ογκολογικό και να είναι και ο ίδιος έλεγχος. Τι γίνεται, ποιοι γιατροί υπάρχουν, συνεννόηση, συνεργασία, ίδια πρωτόκολλα, όχι πειραματισμοί. Αυτά δεν είναι? Αυτά είναι και καθορίζονται και στην Εθνική Στρατηγική του 2019. Μιλά για δύο κυρίως προτεραιότητες. Μιλά για την υλοποίηση ενός Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και μιλά για την ολοκλήρωση ολοκληρωμένων κέντρων καρκίνου. Να. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε να γίνει αυτή η δικτύωση και το Εθνικό Ινστιτούτο είναι αυτό που θα καθορίσει αυτή τη δικτύωση, αλλά επίσης θα καθορίσει και κάποια πρωτόκολλα λειτουργίας, θα βάλει κάποιες διαδικασίες και θα ασκήσει κάποιους ελέγχους. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα λαμβάνει αποκλειστικά χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας,
εννοείται ότι θα έχει ευθύνη να λειτουργεί βάσει κάποιου πλάνου το οποίο θα ελέγχει το Υπουργείο Υγείας. Μα είναι η ίδια στρατηγική. Και βάσει κάποιων αποτελεσμάτων. Ακριβώς. Θα είναι η ίδια στρατηγική, αλλά θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι οι στόχοι που θα θέλουμε να πετυχαίνουμε και όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, να. Την βελτίωση της δικτύωσης, την εφαρμογή των πληθυσμιακών προγραμμάτων, άρα και την μείωση ιδανικά και του καρκίνου, αλλά και την πιο έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Όλα αυτά θα λειτουργούν με μετρήσιμους δείχτες, επιστημονικά. Αλλά τι καθυστέρει αυτό το πράγμα? Είπα και πριν, Οκτώβριο του 2021 διορίστηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου. Με λίγη καθυστέρηση, μάλιστα. Έχουν περάσει 2-3 χρόνια. Για ποιο λόγο? Δεν είναι... Ο Δόκτωρ Παύλος Οβράκος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου. Ναι, και διορίστηκε όμως. Ναι. Διορίστηκε με σκοπό να μετεξελιχθεί σε Εθνικό Ινστιτούτο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, άρα ναι. Πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Έχει γίνει εκπονηθεί η μελέτη και πρέπει να ετοιμαστεί πλέον νομοθεσία, η οποία νομοθεσία θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του Ινστιτούτου. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που θα εγκριθεί το κονδύλι, θα πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ινστιτούτο. Το κονδύλι έχει εγκριθεί, αντιλαμβάνομαι, είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Έχει εγκριθεί και ελπίζουμε να πάρουμε και το, να πάρει και ο Πρόεδρος και η Εθνική Επιτροπή το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε να ετοιμάσουμε την Να ακούσουμε και το σκεπτικό του Υπουργού Οικονομικών. Φαντάζομαι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα χρήματα και αν χρειάζεται να γίνει με αυτόν τον τρόπο ή με κάποιον άλλο, για να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Κύριε Φιλίπ, και θα επανέλθουμε. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ακόμα και για αυτό το κονδύλι να ξεκινήσει να... Ναι, η εκταμείευσή του και άρα η υλοποίηση σιγά-σιγά. Μάλιστα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλίππου, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ.